Όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία έξοδος από την κρίση, καμία έξοδος από τα μνημόνια. Η κρίση είναι εδώ και δυστυχώς, έτσι όπως το πάει ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει κίνδυνος να ξαναέχουμε συζήτηση για νέα μνημόνια και νέα σχέδια στην πατρίδα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν το αντιμετωπίζει με καμία σοβαρότητα. Και αυτό εξηγείται και από το μακροοικονομικό τρόπο με τον οποίο κινείται. Έχει υπογράψει μέτρα τα οποία δεν βγαίνουν. 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2022 δεν βγαίνουν. Έχει εκχωρήσει όλη τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Και όλο αυτό σε μια ήδη τραυματισμένη οικονομία. Ταυτόχρονα και στο μικροοικονομικό περιβάλλον δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας της πραγματικής οικονομίας. Γι' αυτό μας στέλνουν τα μηνύματα οι αγορές ότι δεν μπορούμε να φύγουμε και σε αντίθεση με αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι αυτό θα βαράει τα νταούλια, σήμερα οι αγορές βαράνε τα νταούλια και ο κύριος Τσίπρας χορεύει. Και δεν μας απασχολεί αν ξέρει να χορεύει ή όχι ο κύριος Τσίπρας, μας απασχολεί ότι η αγωνία των Ελλήνων πολιτών είναι εδώ και ότι δυστυχώς μαζί του έχουμε μπει όλοι μαζί σε μια νέα περιπέτεια. Όσον αφορά το ζήτημα της πραγματικής οικονομίας, εμείς έχουμε προτείνει εδώ και ένα χρόνο μια εταιρεία ειδικού σκοπού, διότι εάν δεν πάμε σε μια ειδική λύση, τότε αυτό το οποίο έχει υπογράψει αυτή η κυβέρνηση μέσα στο 2016 και το 2017 είναι μαζικότατοι πληστηριασμοί. Η κυβέρνηση Ριζανέλ. Η εταιρεία ειδικού σκοπού που θα πάρει τα κόκκινα δάνεια. Ναι, και θα διαχειριστεί τα άρα κόκκινα δάνεια. Άρα η bad bank, ας πούμε. Ναι, ας το πούμε έτσι όμως, σχηματικά. Διότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή έχει συμφωνήσει αυτή η κυβέρνηση είναι ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια πρέπει να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια κατά 50%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μαζικότατους πληστηριασμούς κάθε εβδομάδα για επιχειρήσεις, για σπίτια και πολλά ακόμα. Αυτό δεν γίνεται. Θα τεινάξει την πραγματική οικονομία στον αέρα και λέμε, για να ξεφύγουμε κιόλας από τη λογική τη μικροκομματική, ότι την καταθέσαμε σε αυτή τη Βουλή την πρότασή μας και αν θέλει η κυβέρνηση, ας έρθει να τη συζητήσει για να δούμε πώς θα δώσουμε πραγματική διέξοδο στα προβλήματα των ανθρώπων που ήταν και θύματα της κρίσης. Εκτός από αυτό τη διέξοδο, υπάρχει κάποιος από το χώρο σας που θα δώσει διέξοδο στην κυβέρνηση σε περίπτωση που η συμφωνία φτάσει στη Βουλή, κύριε Χριστίδη? Όχι, και αυτό είναι κάτι που έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Πολύ σίγουρο σας βλέπω. Είναι κάτι το οποίο αποδείχθηκε με την ψήφο την οποία δώσαμε στην ψήφο εμπιστοσύνη, την οποία. Ζήτησε ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγους μήνες. Την άποψη τελεχών του ποταμιού που ήσασταν μέχρι το καλοκαίρι μαζί, πώς τη βλέπετε? Εντάξει, το ποτάμι ακολουθεί πια μια δικιά του πορεία, κρίνεται από αυτά τα οποία λέει και θα φανεί και τι θα κάνει στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε και μια κυβέρνηση, ξέρετε, η οποία κοιτά προς διαφορετικές κατευθύνσεις το κάθε μέλος της. Ανατολή κοιτάει ο κύριος Καμένος, Δύση κοιτάει ο κύριος Τσίπρας. Τι εννοώ? Έχουμε τον ένα να λέει ότι είναι άκυρο το δημοψήφισμα. Mm. Έχουμε τον άλλον να λέει ότι είναι έγκυρο το δημοψήφισμα. Άρα εσείς μπορείτε να συνεργαστείτε με τον Τσίπρα που κοιτάει Δύση? Δεν υπάρχει σενάριο. Εμείς έχουμε εξηγήσει. Γιατί τσακώνεστε, μάθαμε κιόλας εσείς στο εσωτερικό σας. Εμείς στο εσωτερικό μας έχουμε δυνατότητα να κάνουμε διάλογο και να συναποφασίζουμε ομόφωνα. Και το κρίσιμο σήμερα είναι ότι εμείς έχουμε κατορθώσει να πούμε με σαφήνεια πού διαφωνούμε, μια συμφωνία η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, πολλά από τα οποία έχουν ακουστεί και από αυτή εδώ την εκπομπή. Το κρίσιμο όμως είναι ότι δεν είναι πια σε θέση αυτή η κυβέρνηση να βάζει προοδευτικόμετρα. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτοί που κοιμούνται και ξυπνάνε αγκαλιά με τον Καμένο, αυτοί οι οποίοι έχουν τον Μπολάκη κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έλεγε ότι οι νεκροί στο μάτι θόλωσαν την εικόνα, αυτοί οι οποίοι πορεύονται με τη Μόρια και τα υπόλοιπα νησιά, δεν δικαιούνται να μιλούν ούτε για αριστερά ούτε για κεντροαριστερά.